Καλησπέρα σε όλους. Σεβασμιότατε, κυρίες και κύριοι. Βρισκόμαστε για μία ακόμη φορά μπροστά σας. Εγώ προσωπικά δεν το πιστεύω, διότι θα μου επιτραπεί ένας μικρός, αν θέλετε, μια μικρή διαδρομή σε ό,τι με αφορά. Θυμάμαι στο μακρινό 1990, στην αίθουσα του Δημοτικού Θεάτρου, όταν τότε ανταποκρίθηκα στην πρόσκληση ενός τότε υποψηφίου, του εμνίστου του Λεωνίδα του Βούλγαρη. Εγώ και μια ομάδα ανθρώπων της τότε εποχής πλαισιώσαμε την προσπάθειά του. Οφείλω να σας πω ότι ήταν η διαδρομή αυτή, 20χρονη σε ό,τι με αφορά, πάρα πολύ ουσιαστική και με καθόρισε. Με καθόρισε σε ό,τι αφορά τα πράγματα τα οποία έβλεπα στον τόπο μου και θέλησα κι εγώ μαζί με τους άλλους καλούς τότε συνεργάτες να βάλουμε την παρουσία μας, να βάλουμε τις καλές μας σκέψεις και τις δυνάμεις, να πάμε τον τόπο λίγο πιο μπροστά. Το 2010 θέλησα να βάλω μια άνω μεγάλη τελεία, όπως έλεγα. Λόγοι επαγγελματικοί μου δημιούργησαν όλες αυτές τις προϋποθέσεις να αποχωριστώ από αυτόν τον τόπο που αγάπησα και αγαπάμε και να βρεθώ για αυτούς τους επαγγελματικούς λοιπόν λόγους εκτός. Το 2010 όμως δεν ήμουν εκλεγμένος. Το 2010 ήμουν ένας δημότης, ένας πολίτης όπως όλοι εσείς και έπρεπε να βιοπορήσω την οικογένειά μου. Άρα λοιπόν απαντώ ξεκάθαρα ότι ο Δημήτρης δεν έφυγε ποτέ από την Άνδρο και από το Δημοτικό Συμβούλιο. Ο Δημήτρης υπηρέτησε 20 χρόνια την τοπική αυτοδιοίκηση, προσφέροντας τον καλύτερό του εαυτό μαζί με τους υπόλοιπους άλλους ανθρώπους που βρίσκονταν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Σε αυτή την 20ετή μου πορεία είχα την εξαιρετική, αν θέλετε, τύχη, μετά από την δικιά σας εκτίμηση και αφού είχα τη δική μου ομάδα τότε, το 1998, να μας δώσετε την ευθύνη για μία και μοναδική τετραετία, από ό,τι θυμάστε οι περισσότεροι, γιατί βρισκόμαστε σε ένα χώρο πάρα πολύ οικείο. Έτσι λοιπόν, με όλους τους καλούς συνεργάτες και εγώ μαζί, δουλέψαμε και αφήσαμε, από ό,τι λέτε εσείς, πίσω έργο. Έχω ένα μικρό φυλάδιο, και αυτό συνηθίζω να λέω, είναι ο απολογισμός μου, ότι είναι το διαβατήριό μου, αν θέλετε, είναι αυτό που πραγματικά έχει καταγραφτεί τόσο στις σκόλες ενός μικρού βιβλίου, όσο επίσης και στη συνείδησή σας. Θα θυμηθώ αυτό το εξαιρετικό κτίριο που τώρα όλοι ανεποκατεβαίνετε, το τέως κτίριο Βούλγαρη, το κτίριο λοιπόν του νέου Δημαρχείου. Όταν το αγόρασα τότε, το 2000, είναι ένα από τα πρώτα έργα τα οποία κάναμε. Το δεύτερο ήταν το στάδιο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες που τότε θα έρχονταν. Θυμίζω λοιπόν ότι το 2000 μεγαλώσαμε το υφιστάμενο στάδιο χωρίς να παραγνωρίσουμε την εξαιρετική προσπάθεια που είχαν κάνει πάρα πολλοί άνθρωποι πριν από εμάς. Γιατί η διοίκηση έχει μια συνέχεια. Δεν είναι λοιπόν ότι τα κάνει ένα άτομο μόνο του ή μια ομάδα ανθρώπων. Είναι η συνέχεια. Και σε αυτή τη συνέχεια πιστεύω και πιστεύουμε όλοι. Εκτός από αυτό, αφήσαμε σε όλους εσάς και κάτι άλλο, στους δημότες, στους πολίτες, για τους οποίους έχουμε έρθει πάντοτε, όπως συνηθίζω να λέω, να τους υπηρετήσουμε και όχι να διοικήσουμε. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και για τους ανθρώπους που σήμερα με πλαισιώνουν. Εκτός λοιπόν από το στάδιο και το Δημαρχείο, αφήσαμε και πάρα πολλές μελέτες που τις υλοποίησαν κάποιοι άλλοι καλοί συνάδελφοι που σήμερα δυστυχώς δεν βρίσκονται ανάμεσά μας σε αυτόν εδώ τον τόπο. Αφήσαμε λοιπόν μελέτες οι οποίες υλοποιήθησαν και μία από αυτή τη μελέτη είναι η πεζογέφυρα. Ξέρετε, ήμουν ένα μικρό παιδί, γιατί η μητέρα μου είναι από τον Υποριό, και έλεγα ότι θα πρέπει, αν μη τι άλλο, να γίνει κάτι διαφορετικό, ούτως ώστε να προχωράμε με ασφάλεια σε αυτή την εξαιρετική παραλία. Έτσι λοιπόν κατόρθωσα να ζήσω και να βιώσω και να δω και να δείτε και να δούμε
ότι μπορούμε τουλάχιστον να έχουμε κι εμείς μία πεζογέφυρα. Όνειρο απατηλό τότε το θεωρούσαν κάποιοι, κι όμως καμιά φορά τα τρελά όνειρα πραγματοποιούνται. Κάναμε κι άλλες, αν θέλετε, ενέργειες. Θα θυμίσω αυτή εδώ την εξαιρετική υπογειοποίηση των δικτύων της ΔΕΗ που έχει γίνει. Και έτσι λοιπόν αναδεικνύεται πάρα πολύ το ιστορικό κέντρο της πόλης και θα είναι σίγουρα, και θα το πω από τώρα, ένα από τα έργα τα οποία θέλουμε να συνεχίσουμε, εάν και εφόσον έχουμε τη δικιά σας εκτίμηση. Όμως, κυρίες και κύριοι, πραγματικά στο τελείωμα αυτής της διαδικασίας δεν περίμενα ποτέ ότι θα δεχτώ τέτοια λάσπη, και την εννοώ, τέτοια ανίκια λάσπη για ένα έργο το οποίο δώσαμε την ψυχή μας, και είναι το κόσμημα της Άνδρου, είναι το Δημαρχείο, από την παρούσα Δημοτική Αρχή, και επειδή ξεκίνησα να μιλάω πολιτικά και θα ολοκληρώσω πάντοτε πολιτικά, αυτό άλλωστε με διακρίνει. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής. Αναγκάστηκα πλέον, μετά από όλο αυτό το οποίο ελέγχθη, ακούστηκε, συζητήθηκε μέσα σε μια αίθουσα του ξενοδοχείου President, όπου ο κατά τα άλλα αγαπητός Θεοδόσης Σουσούδης, νυν δήμαρχος Άνδρου, εξαπέλυσε λοιπόν προσωπική, αν θέλετε, ανίκεια επίθεση στο πρόσωπό μου, λέγοντας ότι μετά από 19 χρόνια ήταν αδιαφανείς οι διαδικασίες τις οποίες κάναμε τότε όλοι μαζί για να παραδώσουμε σε όλους εσάς αυτό το κόσμημα, το νέο Δημαρχείο της Άνδρου. Δεν το περίμενα ποτέ. Ειλικρινά, περίμενα ότι θα υπήρχε ένας πολιτικός πολιτισμός. Από μέρους του, από ό,τι φάνηκε, τον έσπασε. Και τον έσπασε διαπαντός, διότι εγώ όφιλα να αμυνθώ και να προασπίσω, αν θέλετε, την τιμή και την υπόλοιψή μου. Όχι μόνο τη δική μου, αλλά και των πολλών συνεργατών που είχα τότε στο Δήμο Άνδρου. Έτσι λοιπόν ήμουν υποχρεωμένος και θα είδατε ότι μοίρασα ένα φυλάδιο που με οδήγησε τελικά να κάνω μήνυση για να προασπίσω όλη αυτή τη σωστή δουλειά που κάναμε στο Δήμο Άνδρου. Και τι εννοώ. Δεν θα μπορούσε ποτέ να γινόταν διαφορετικά. Φέραμε ορκωτούς εκτιμητές. Απετιμήθη λοιπόν το συγκεκριμένο κτίριο μαζί με τον περιβάλλοντα χώρο των 7 στρεμάτων, το οποίο έχει παραδοθεί σε όλους τους κατοίκους, μαζί με το εξαιρετικό θέατρο, όπου ο αείμνηστος Γλινός πέτυχε με την καλή συνεργασία με τον Αλκιβιάδη τον Τάτο. Έτσι λοιπόν έχουμε δύο εξαιρετικά κοσμήματα μέσα στην πόλη, ένα εξαιρετικό νεοκλασικό 600 τετραγωνικών και στεγάζει τις υπηρεσίες του Δήμου, και έχουμε και ένα ανοιχτό δημοτικό θέατρο το οποίο διοργανώνει κάθε καλοκαίρι εξαιρετικές εκδηλώσεις. Δεν περίμενα ποτέ λοιπόν ότι, εφόσον έχουν γίνει όλες αυτές οι διαδικασίες και υποψιάζουμε ότι εσύ ήξερε πάρα πολύ καλά, να πει ότι έγινα με αδιαφανή τρόπο. Γι' αυτό λοιπόν κατέθεσα μήνυση. Και από εκεί και έπειτα τα υπόλοιπα θα τα λύσουμε, δυστυχώς, και το λέω το δυστυχώς, στη δικαιοσύνη. Και ό,τι υπάρξει σαν αποτέλεσμα, αν υπάρχει κάποιο χρηματικό αποτέλεσμα από τα αστικά δικαστήρια, θα είναι λοιπόν ένα ποσό το οποίο θα διατεθεί στο γεροκομείο της Άνδρου. Ειλικρινά δεν περίμενα ότι θα κατέβει τόσο πολύ ο πολιτικός πολιτισμός που διατηρήσαμε, τουλάχιστον εγώ, αλλά και οι υπόλοιποι ανθυποψήφοι, μέχρι την τελευταία στιγμή. Και τι εννοώ. Εγώ ήμουν πάντοτε άνθρωπος του διαλόγου, ήμουν άνθρωπος της διαφάνειας, ήμουν άνθρωπος ο οποίος είχα περάσει πάρα πολλούς ελέγχους και ήμουν πάντοτε με ψηλά το κεφάλι. Κατέβαινα και ανέβαινα την αγορά και ήξερα πάρα πολύ καλά τι έχει συμβεί στο Δήμο Άνδρου και πώς έχουμε λειτουργήσει. Είχα περάσει αλλεπάλληλους ελέγχους, εφάρμοσα εξ αρχής το διπλογραφικό σύστημα στο Δήμο της Άνδρου, ήμουν από τους πρώτους δημάρχους τότε το 2000 και μάλιστα προαιρετικά. Οπότε δεν υπήρχε τουλάχιστον στην συνείδησή μου κάτι το οποίο να με βαραίνει. Έτσι λοιπόν επέβαλα, αν θέλετε, επέμενα και στο τέλος επέβαλα να γίνει το περίφημο debate, να γίνει λοιπόν ο διάλογος αυτός, όπου τόσα χρόνια δεν γινότανε ούτε καν μέσα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Με ψιθύρους, κυρίες και κύριοι, πήγαμε την τελευταία πενταετία. Άνθρωποι συνέρχονταν μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και βγαίνανε κάποιοι στα καφενεία και κατηγορούσαν τον έναν και τον άλλον. Αυτά λοιπόν είναι ξεκαθαρισμένα ότι έχουν τελειώσει με τη δικιά μας υποψηφιότητα. Και τι εννοώ ότι έχουν τελειώσει. Όταν λοιπόν ανταποκρίθηκα προσωπικά στο κάλεσμα κάποιων καλών επαγγελματιών, τόσο από το Δήμο της χώρας, τον τέος Δήμο της χώρας, αλλά και από την ευρύτερη περιοχή, ήξερα πάρα πολύ καλά πώς θα είναι η επόμενη μέρα στο Δήμο της Άνδρου.
Άλλωστε, αυτή η μακρά εμπειρία μου δίνει αυτή την δυνατότητα. Ήξερα λοιπόν ότι θα επιβληθεί να υπάρχει κανονικά στο διαδίκτυο οι συνεδριάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων σε πραγματικό χρόνο, όπως το είδατε να γίνεται πράξη πανεύκολα τώρα, γιατί η τεχνολογία το ευνοεί ακόμα περισσότερο, το περίφημο debate. Για το οποίο περίφημο debate τουλάχιστον ομιλών πέρασε τα πάνδυνα. Φτάσανε μέχρι του σημείου, αν είστε χριστιανοί, να λένε ότι εμείς τορπιλίζουμε αυτή τη διαδικασία. Ποιοι, εγώ προσωπικά, ότι τορπίλησα αυτή τη διαδικασία. Ήμουν άνθρωπος ο οποίος υλοποίησα μια ιδέα του Γιάννη Τζιώτη, του εξαιρετικού φίλου και καλού συνεργάτη, στην αρχή της πορείας, αλλά πάντοτε καλού φίλου. Και έτσι λοιπόν, αν μη τι άλλο, θα ήμουν ο τελευταίος άνθρωπος που θα τορπίλιζε αυτή τη διαδικασία. Ήταν ατυχέστατο αυτό το οποίο κάνανε. Υπήρξε πραγματικά ένας πολιτικός πολιτισμός. Δυστυχώς όμως, ο άλλος ανθυποψήφιος κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων, το πώς μπορούμε να φτάσουμε σε αυτή την περίφημη, αν θέλετε, συζήτηση ή αγγλικά debate, ο Γιάννης Οκαπάκης έβαζε απίστευτους περιορισμούς. Έφτασε στο σημείο να πει ότι οι 20 άνθρωποι που δικαιούμεθα να είμαστε στο συγκεκριμένο χώρο μαζί με τους φίλους και τους γνωστούς μας που ο καθένας θα μπορούσε να είχε φέρει, συνολικά 100 τον αριθμό, γιατί είμαστε 5 υποψήφοι, έπρεπε να ξέραμε πού ακριβώς κάθεται ο Γιαννίσης, πού ακριβώς κάθεται ο οποιοσδήποτε άλλος καλός φίλος, ο Παπαδάκης. Και λέω, έλεος Θεέ μου, στην Άνδρο βρισκόμαστε. Δεν βρισκόμαστε πια στη Ρωσία του Μπρέζνιεφ. Επιτέλους πια πρέπει να μπει φως, πρέπει να μπει πάρα πολύ φως, πρέπει τέλος πάντων οι διαδικασίες και η εκτίμηση να γίνονται με έναν τρόπο πολιτισμένο, όπως πρέπει να είμαστε εμείς πολιτισμένοι. Τελικά λοιπόν επευλήθη, αν μου επιτρέπετε όρος, το debate και έγινε και είδατε λοιπόν, είδατε αγαπητοί φίλες και φίλοι τις διαφορές. Είδατε λοιπόν ποιοι είναι αυτοί που πραγματικά έχουν λόγο. Είδατε λοιπόν ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι μπορούν να καταθέσουν άποψη. Είδατε όλους εμάς που λέμε ότι αγαπάμε το νησί και ποια είναι η ιδιοποιώς διαφορά. Δεν είναι η διαφορά του να φορέσουμε σακάκι και να βρεθούμε μπροστά σας. Είναι η διαφορά του να κάνουμε αυτό που έκανα 4 χρόνια και δεν είναι σόου. Και να σηκώσουμε τα μανίκια να δουλέψουμε με μια ομάδα νέων ανθρώπων. Πολύ νέων ανθρώπων, οι οποίοι με πλαισιώνουν αυτή τη στιγμή και τους ευχαριστώ όλους. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι λιδωρήθηκαν. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι πιέστηκαν πάρα πολύ για να μην γίνει αυτός ο συνδυασμός. Με αποκορύφωμα, και το εννοώ αποκορύφωμα, να πάει ο Θεοδόσης ο Σουσούδης, ο κατά τα άλλα αγαπητός δήμαρχος άνθρωπος και φίλος, με τον οποίον σημειωτέων ξεκινήσαμε μαζί. Ξεκινήσαμε μαζί το 2006, αλλά πραγματικά έχει εκτραπεί. Και αν έχει εκτραπεί σε πολιτικό επίπεδο, δεν με αφορά καθόλου. Έχει εκτρέψει όλο το νησί. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι οι οποίοι με πλαισίωσαν και τους ευχαριστώ και θα τους θυμάμαι για μια ολόκληρη ζωή, πιέστηκαν πάρα πολύ και ένας λύγησε. Όταν έμαθε λοιπόν ότι εγώ κατορθώνω να έχω συνεργάτη κάτω στο κόρθι, με πάρα πολλές πιέσεις, με πάρα πολλές εντάσεις, τελικά κατόρθωσε να το βγάλει έξω από το ψηφοδέλτιο. Σας μοίρασα ένα μικρό διαφημιστικό φυλάδιο. Δεν κάναμε καμία δαπάνη, γιατί δεν έχουμε χρήματα, γιατί δεν μας χρηματοδοτεί κανείς, γιατί δεν ανοίξαμε κανένα εκλογικό κέντρο και πιστεύουμε ότι μπορούμε να επικοινωνήσουμε τις ιδέες μας, τις απόψεις μας μέσω από το διαδίκτυο ανέξοδα ουσιαστικά και νομίζω ότι ο λόγος μας μπορεί να κουμπίσει τις καρδιές σας, γιατί αν μη τι άλλο μας γνωρίζετε χρόνια τώρα. Δεν χρειαζόμαστε ούτε φτιασίδια, ούτε μεγάλα φυλάδια, ούτε συγκεντρώσεις στην Αθήνα. Δόξα τω Θεώ η τεχνολογία μας βοηθάει όλους σας αυτά τα τελευταία χρόνια για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε. Έτσι λοιπόν, σεμνά, ειλικρινά και ταπεινά, παρουσιαζόμαστε μπροστά σας για τελευταία φορά. Κυρίες και κύριοι, είναι η 6η φορά που πηγαίνω στην κάλπη. Πάρα πολλοί από εσάς μου χτυπάτε το χέρι στην πλάτη και μου λένε «Αγάντα Δημήτρη, προχώρα, ξέρω ότι το πιστεύετε, ξέρω ότι το θέλετε, ξέρω ότι αναγνωρίζετε ότι μπορούμε να κάνουμε ουσιαστική δουλειά». Αυτό λοιπόν είναι, αυτή είναι η κινητήρια δύναμη που μου δίνει, αν θέλετε, την όθηση να βρεθώ για μία ακόμη φορά. Εκείνο το οποίο προσπάθησα εξ αρχής είναι να δημιουργήσω μια ομάδα νέων ανθρώπων.
και 22 άνθρωποι δεν έχουν εκλεγεί ξανά. Επιτέλους πρέπει να πέσουν αυτά τα κάστρα. Πρέπει να πέσουν τα κάστρα τα οποία λένε εγώ είμαι και έχω τόσους ψήφους. Πρέπει να πάμε στη λογική του να λειτουργήσουμε όλοι μαζί συλλογικά, όχι για το μικρό συμφέρον. Δεν είχα προσωπικά κανένα συμφέρον και δεν έχουν κανένα συμφέρον αυτοί οι άνθρωποι. Συμφέρον έχουν να προσφέρουν στον τόπο και να τον δουν καλά και να προχωρήσει. Ειλικρινά, σας αρέσει αυτή η άνδρος η οποία είναι 11 μήνες το χρόνο νεκρή? Εμένα δεν μ' αρέσει. Μπορούμε να συγκριθούμε με τα άλλα Κυκλαδονήσια? Έχετε πάει και έχετε δει και την Τίνο και την Πάρο και την Άξο, αφήνω έξω τη Μύκονο και τη Σαντορίνη, και τα υπόλοιπα μικρότερα νησιά αναπτύσσουν εξαιρετικές ταχύτητες σε ό,τι αφορά την δημιουργία και την προοπτική απασχόλησης. Πού είναι η απασχόληση στην Άνδρο που περιμέναμε τόσα χρόνια? Γιατί δεν ήρθε? Γιατί λοιπόν ακόμα και εγώ στα 50 πλάς αναγκάστηκα να αφήσω τον τόπο μου και να φύγω? Γιατί, αγαπητοί φίλοι και φίλες, δεν θέλετε τα παιδιά σας να είναι εδώ και τα διώχνουμε και τα διώχνετε? Γιατί λοιπόν ο Δήμος δεν βάζει το δικό του, αν θέλετε, αποτύπωμα, ούτως ώστε πραγματικά να δημιουργηθούν προϋποθέσεις για όλους τους ανθρώπους και να δουλέψουμε ουσιαστικά και να ανεβάσουμε το νησί της Άνδρου? Θα πρέπει λοιπόν να φύγουμε από τη μιζέρια. Εμείς οι πολιτικοί και πολλοί κάτοικοι και πολλοί, αν θέλετε, δημότες μας λένε μαυρογιαλούς. Έχουν ένα πολύ μεγάλο δίκιο. Σε ό,τι με αφορά και σε ό,τι μας αφορά, δεν θέλουμε με κανέναν τρόπο να επιβεβαιώσουμε το συγκεκριμένο επίθετο. Θέλουμε λοιπόν ουσιαστικά να κάνουμε δουλειά. Πρέπει λοιπόν να τελειώσουμε από τα μεγάλα λόγια. Και θα προσπαθήσω να είμαι όσο γίνεται πιο συνεκτικός και πιο σύντομος, έτσι ώστε να μπορέσω να περάσω το δικό μου μήνυμα μαζί με την ομάδα, για να δείτε λοιπόν ότι έχουμε και άποψη και ξέρουμε και μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά την επόμενη μέρα. Τιμώ όλους τους αντιποψηφίους οι οποίοι προσπάθησαν να βρεθούν σε αυτό το προσκήνιο. Όμως, οφείλω εδώ να καταθέσω αλήθειες. Και αυτές οι αλήθειες θα πρέπει να ακουστούν σε αυτή την πλατεία, τουλάχιστον από τα δικά μου χείλη, διότι ανέφερα πριν από λίγο ότι υπήρχαν και άνθρωποι οι οποίοι με προσκάλεσαν να βρεθώ, διότι έβλεπαν ότι ο άνδρος πηγαίνει στα βράχια. Ένας από αυτούς τους καλούς φίλους ήταν και ο γιατρός ο Ανδρέας ο Βόσος. Ήμουνα και χθες στο Γαύριο. Δυστυχώς όμως ο Ανδρέας, όπως και κάποιοι άλλοι, με άφησαν. Με άφησαν γιατί δίλιασαν. Δεν περίμεναν ποτέ, μα ποτέ, ότι θα συνεχιστεί αυτή η διαδικασία και θα υπάρχει αυτό το ψηφοδέλτιο. Ενοχλεί αυτό το ψηφοδέλτιο πάρα πολύ. Έτσι λοιπόν, αυτή τη στιγμή, κάποια συγγενής του βρίσκεται μέσα σε ένα άλλο ψηφοδέλτιο, στο ψηφοδέλτιο του Γιάννη του Καπάκη. Και επί ευκαιρίας να θυμηθώ ότι έχει συμβεί και κάτι άλλο πολύ ιδιόρυθμο και πολύ καινοτόμο, αν θέλετε. Δεν μπορώ να αντιληφθώ αν έχει συμβεί και στους υπόλοιπους άλλους δήμους. 337 συνολικά στην Ελλάδα. Άτομο το οποίο αυτή τη στιγμή είναι εκλεγμένο στο παρόν Δημοτικό Συμβούλιο και είναι υπό τον κύριο Σουσούδη, βρίσκεται υποψηφία στον κύριο Καπάκη. Τώρα, εάν δεν μπορούμε να καταλάβουμε τα συγκοινωνούντα δοχεία, φαίνεται στην πολιτική, τουλάχιστον οι άνθρωποι αυτοί τα έχουν ανακαλύψει. Σας τα λέω αυτά, διότι εγώ πρέπει να καταθέσω εδώ αλήθειες και να πάτε ενημερωμένοι στην κάλπη για να αντιληφθείτε τι ακριβώς συμβαίνει. Δεν είναι το χαμόγελο, δεν είναι η διάθεση, η καλή και η προσφορά. Υπάρχουν λοιπόν κάποια πράγματα τα οποία έχουν αποτυπωθεί και αν μη τι άλλο από τη δικιά μου πλευρά πρέπει να λεχθούν. Πρέπει να λεχθούν λοιπόν για να καταλάβετε σε τι σκηνικό έφτασε η Άνδρος. Σε τι σκηνικό φτάσανε κάποιοι, διότι πρέπει να φοράνε κουστούμι, γραβάτα, να βγάζουν selfie, να λείπουν 90 ημέρες, το άκουσα με τα ίδια μου τα αυτιά και το έβλεπα που το έλεγε ο ένας τον άλλον, και 120 ο άλλος. Επέρετο ο Σουσούδης ότι ο Καπάκης λείπει 120 μέρες συνολικά από τις 365 μέρες στο δημοτικό από την Άνδρο, και ο άλλος το απαντούσε, μα και εσύ λείπεις 90. Πού φτάσαμε, Θεέ μου? Αυτή την Άνδρο θέλαμε να αναπτύξουμε όλοι εμείς? Άρα λοιπόν, τι λέω, πρέπει να πάμε με το μυαλό και όχι με το συναίσθημα. Να αφήσουμε τους φίλους, τους γνωστούς και όλους αυτούς οι οποίοι χαμογελάνε
για 1-1,5 μήνα όσο διαρκεί αυτή η εκλογική διαδικασία. Και να δούμε λοιπόν και να σκεφτούμε ποια είναι η Άνδρος την επόμενη μέρα. Ποια θα είναι, κυρίες και κύριοι, για φανταστείτε η Άνδρος της 1ης Σεπτεμβρίου. Ποιον θα στείλετε εκεί απάνω για να καθορίσει τις τύχες της δικές σας και των παιδιών σας την επόμενη ημέρα. Και αναφέρομαι την επόμενη μέρα, την 1η Σεπτεμβρίου. Κυρίες και κύριοι, εκεί απάνω, την 1η Σεπτεμβρίου, όλοι εμείς που κατερχόμεθα και ερχόμαστε μπροστά σας και μας εκλέξετε και θα στείλετε τον πρώτο πολίτη στο Δημαρχείο της Άνδρου, θα είναι, κυρίες και κύριοι, ο πρώτος πολίτης. Θα είναι ο πρώτος πολίτης ο οποίος θα συνεργαστεί μαζί με τους δημοτικούς συμβούλους που θα εκλέξουν όλοι και θα απαρτήσουν το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από 21 μέλη, από 21 άτομα, τα οποία σας λέμε ειλικρινώς, σε ό,τι μας αφορά το εννοούμε και το έχουμε κάνει πράξη και οι εξαιρετικοί φίλοι και φίλες που με πλαισιώνουν θα το κάνουν σίγουρος. Λοιπόν, να δώσουν το καλύτερό τους σε αυτό. Κυρίες και κύριοι, την 1η Σεπτεμβρίου τύπης θα υπάρχει ο Δήμαρχος. Όμως υπάρχει μια μεγάλη ιδιοποιώς διαφορά. Δήμαρχος δεν γίνεσαι όταν εκλέγεσαι. Δήμαρχος γίνεσαι όταν αφήνεις πίσω έργο. Δήμαρχος γίνεσαι όταν φεύγεις από το Δήμο και κάποια στιγμή οι πολίτες, οι δημότες δουν τα έργα σου. Κυρίες και κύριοι, οφείλω να σας πω ότι αυτό μου συνέβη σε προσωπικό επίπεδο. Είναι, αν θέλετε, μία αναφορά την οποία μου την είπε ένας παλιός αυτοδιοικητικός όταν εγώ έκανα τα πρώτα μου βήματα και μιλούσα αντίστοιχα σε αυτοδιοικητικά συνέδρια. Μου λέει, νεαρέ, να σου πω, εσύ θα πας κάποια στιγμή, θα ανέβεις, θα φτάσεις, αλλά θα γίνεις πρώτος μεταξύ ίσων. Δήμαρχος θα γίνεις όταν φύγεις, όταν αφήσεις πίσω σου έργο και σε θυμούνται οι δημότες. Πόσο δίκαιο είχε αυτός ο άνθρωπος. Έτσι λοιπόν, ο αγώνας ο οποίος γίνεται, από ό,τι φαίνεται, είναι για να αποδείξουν κάποιοι ότι είναι δήμαρχοι άμα τη εκλογή τους. Δεν είναι δήμαρχοι άμα τη εκλογή τους. Σας το λέω γιατί το έχω βιώσει, το λέω με πάρα πολύ σεμνότητα και εδώ μάλλον είναι το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει η παρούσα Δημοτική Αρχή. Διότι, εάν πραγματικά θέλουμε να αποδώσουμε και να δούμε τι έχει γίνει, εγώ δεν θα βάλω περισσότερες λέξεις. Το έχετε βιώσει και το έχετε δει εσείς στη δικιά σας καθημερινότητα. Το έβλεπα εγώ όταν ερχόμουν διαχρονικά στο παρελθόν στην Άνδρο, διότι ο πατέρας μου και η μάνα μου και η σύζυγός μου είναι εδώ και το σπίτι μου είναι στον Υποριό. Άρα λοιπόν, δεν ήρθε κάποιος από τα μακριά να ξαναγίνει δήμαρχος. Πιστέψτε με, δεν είχα καμία προσωπική, αν θέλετε, φιλοδοξία να γίνω ο επόμενος δήμαρχος. Ήθελα να γίνω και θέλω να γίνω, και αυτό διεκδικώ από σας, ο επόμενος ωφέλιμος δήμαρχος, όπως υπήρξα στο παρελθόν. Εγώ έχω να δείξω. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούν κάποιοι άλλοι τι έχουν να δείξουν σε εσάς. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούν όταν έγραφαν φυλάδια, όταν διένυμαν όπως εγώ απόψε, τι θα δείξουν στον κόσμο τώρα. Αύριο κλείνει η αυλαία. Μένουν 48 ώρες προκειμένου να θυμηθείτε και να θυμηθούμε τι είναι αυτό το οποίο αφήνεται στον τόπο. Και για να πάμε λοιπόν να θυμηθούμε και να δούμε λοιπόν τι συμβαίνει στη συγκεκριμένη δικιά μας μικρή και αγαπημένη περιοχή. Να ξεκινήσω από το λιμάνι. Κάτω. Το οποίο, αν θέλετε, το έχετε δει μέσα από μια διαδικασία που θεώρησα εγώ ότι θα πρέπει να είναι πολύ καλή και πολύ έξοδη, πολύ ανέξοδη και πολύ εύκολη, και να ευχαριστήσω τον καλό φίλο τον Βαγγέλη που με βοήθησε σε αυτό με τα μικρά βίντεο που έχω αναρτήσει. Το λιμάνι το οποίο δημοπρατήθηκε το 2006 και έχουμε φτάσει στο 2019 και είναι ακριβώς όπως το αφήσαμε λίγο παραπέρα από το 6, που ήρθε άνθρωπος και χρηματοδότησε κάποια πράγματα στο λιμάνι και τελικά είναι λιμάνι ή αλευτικό καταφύγιο αυτό. Επέρεται ή τέλος πάντων σκέφτεται ότι είναι μεγάλο έργο το σπάσιμο του λιμενικού ταμείου Τίνου Άνδρου. Σας πληροφορώ με τα λόγω γνώσεως, διότι γνωρίζω πάρα πολύ καλά τι σημαίνει να στήσεις μια υπηρεσία από την αρχή. Έχω στήσει υπηρεσία από την αρχή στην Άνδρο, ότι το λιμενικό ταμείο της Άνδρου
από την 1η-1η Σεπτεμβρίου, αν υπάρχει κάποιος άνθρωπος ο οποίος μπορεί κυριολεκτικά και ουσιαστικά να ασχοληθεί, μετά από 18 μήνες θα μπορέσει να έχει στηθεί σαν υπηρεσία. Και τι εννοώ. Πότε θα προχωρήσουν λοιπόν οι απαιτούμενες μελέτες ούτως ώστε να γίνουν αυτά τα οποία χρειάζεται το νησί? Δεν χρειάζεται μόνο το αλληλευτικό καταφύγιο της χώρας. Αντίστοιχο πρόβλημα έχουμε στο Κόρθι. Αντίστοιχο πρόβλημα έχουμε και στο Πατσί. Άρα λοιπόν υπάρχει πολλή δουλειά και θα πρέπει αν μη τι άλλο να έχουμε τεχνική υπηρεσία. Εδώ έχουμε 3 μηχανικούς και δεν φτάνουν να κάνουν τα έργα τα οποία αυτή τη στιγμή χρειάζεται το νησί. 2 μηχανικούς είχα αφήσει εγώ, είναι ένας τρίτος ο οποίος ήρθε. Παρόλο τη συνένωση που έγινε και από τους άλλους τέος δήμους, δυστυχώς χάθηκε μία μηχανικός, μας άφησε, και από το Δήμο Κορθίου δεν ήρθε κανένας μηχανικός. Άρα λοιπόν έχουμε μία ελλειπέστατη, αντικειμενικότατα τεχνική υπηρεσία, που είναι η καρδιά του Δήμου. Αν λοιπόν εμείς θέλουμε να φτιάξουμε όλα τα κακώς κείμενα αυτά που δεν έχουν ολοκληρωθεί τόσα χρόνια, θα πρέπει να τρέχουμε με εκπληκτικές ταχύτητες. Ποιος είναι ο άνθρωπος, εκτιμάτε εσείς, έχετε 5. Για φανταστείτε, έχετε εμάς τους 5. Ποιος είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα μπορεί να μπει μέσα και να ξεκινήσει όλη αυτή τη διαδικασία? Πώς θα προχωρήσουμε λοιπόν για να πάμε καλύτερα μπροστά? Άρα λοιπόν η κρίση είναι καθαρά δική σας. Να συνεχίσω λοιπόν και να αναφερθώ ότι σε ό,τι αφορά το κομμάτι αυτό που λέγεται λιμενικό ταμείο και μαρίνα, θα πρέπει αν μη τι άλλο και με την βοήθεια τυχών χορηγών και ιδιωτών, και αφού βέβαια ολοκληρώσουμε πλήρως τις μελέτες, να το εντάξουμε σε κάποιο χρηματοδοτικό πρωτόκολλο. Δεν έχει ενταχθεί πουθενά. Προχωρώντας λοιπόν για τα υπόλοιπα πράγματα τα οποία γύρω-γύρω βλέπουμε εμείς εδώ ως έργα τα οποία έχουν μείνει σε εκκρεμότητα και τα οποία είναι πάρα πολλά, θα αναφερθώ στη νεολαία. Και τι εννοώ? Θα αναφερθώ στα θέματα που έχουν να κάνουν με τα σχολιά. Ακούμε λοιπόν για τις περίφημες αίθουσες τις οποίες θα γίνουν στο δημοτικό σχολείο, και δυστυχώς οι μελέτες πέρασαν 5 χρόνια και δεν έχουν ολοκληρωθεί. Πότε λοιπόν θα μπορέσουμε λοιπόν αυτές οι μελέτες να τις εντάξουμε σε τέτοιο σημείο ούτως ώστε να βρούμε χρήματα για να τις κάνουμε πράξη? Ένα άλλο ζητούμενο θέμα. Πότε επιτέλους ο παιδικός δημοτικός σταθμός, ο οποίος εφαίρεται ότι θα γίνει δίπλα ή κάτω, αν θέλετε, από το νηπιαγωγείο, θα μπορέσει να υλοποιηθεί? Πόσα χρόνια θέλει η διοίκηση Σουσούδη για να κάνει αυτά τα έργα? Γιατί άλλοι συνάδελφοι τα κάνουν ή τα έκανα εγώ στο παρελθόν στην Άνδρο σε άλλους χρόνους, σε άλλες ταχύτητες? Γιατί υπήρχε σαφώς η γνώση, γιατί υπήρχε, αν θέλετε, η καλή επαφή με τα Υπουργεία, γιατί υπήρχε όλη η διαδικασία όπως πρέπει να γίνει σύνομη και προχωρούσαν οι καταστάσεις. Άκουσα με πολύ μεγάλη έκπληξη όπου είπε ο Θεοδόσης ότι πήγε 2 φορές στο Υπουργείο Πολιτισμού για να δει τι θα γίνει με τα θέματα που έπρεπε να δει εκείνος από τη δικιά του πλευρά ως Δήμαρχος Άνδρου για να προχωρήσει το ΚΑΣ σε ό,τι αφορά θέματα αρχαιολογίας. Και εγώ μονίμως ήμουν με μία τσάντα και χλεβαζόμουν από κάποιους εδώ ανθρώπους ότι ο Γιάννης της λείπει και δεν είναι εδώ. Ο Δήμαρχος, κυρίες και κύριοι, αντικειμενικά, κάποιες φορές οφείλει να λείπει για να πηγαίνει να κάνει δουλειά για το Δήμο. Όχι για να πάει να κάνει διακοπές. Όχι για να πάει να γυρίζει, ας πούμε, από εδώ και από εκεί και από την άλλη πλευρά να καλεί πρέσβης. Εγώ δεν έχω δει, ας πούμε, ούτε στην Πάρο, ούτε στη Μύκονο, ούτε στη Τίνο να καλούνται πρέσβες. Δεν κάνουν τι πρέσβες. Έχουμε λοιπόν, αν θέλετε, αναπτύξει τέτοιου είδους δραστηριότητες, ούτως ώστε να καλέσουμε και τον πρέσβη? Έχουμε λοιπόν τέτοιες εταιρείες εδώ οι οποίες καλούν και τον πρέσβη? Πρωτάκουστο αυτό. Ας είναι, όμως είναι από τα πολύ καινοτόμα τα οποία είδαμε την τελευταία πενταετία. Συγγνώμη. Κύριε λοιπόν, το οποίο θέλω να καταθέσω ενώπιον σας ειλικρινέστατα και να πω είναι το εξής. Εκείνο το οποίο, αν μη τι άλλο, με έχει προβληματίσει, εκτός από τα κλειστά δημοτικά συμβούλια τα οποία δεν τα βλέπει κανείς, και την επόμενη μέρα να είστε σίγουροι ότι εμείς θα δώσουμε εικόνα και ήχο και στο πιο απομακρυσμένο χωριό,
αλλά ταυτόχρονα εκτός από το διαδίκτυο, γιατί δεν μπορούν να έχουν όλοι το διαδίκτυο. Η μητέρα μου, η ευτυχία, δεν μπορεί να δει διαδίκτυο. Θα πρέπει λοιπόν να τη δώσουμε τη δυνατότητα της κάθε, αν θέλετε, ηλικιωμένης, όπου και αν βρίσκεται, είτε στο Μπατσί, είτε στο Γάβριο, είτε στο Βαρύδι, είτε οπουδήποτε αλλού, να βλέπει εικόνα μέσα από την τηλεόρασή της. Αυτό μας παρέχει τη δυνατότητα να το κάνουμε. Θα έχετε δει, αν θέλετε, από το μπουκέτο της DJ-α και θα έχετε παρακολουθήσει διάφορα δημοτικά συμβούλια τα οποία βγαίνουν από το Βολκάνο, είτε από τη Σύρο. Έτσι λοιπόν, θα πρέπει λοιπόν όλοι οι σύμβουλοι να μπορούν να βρίσκονται στο τραπέζι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και ταυτόχρονα να τους βλέπουν οι πάντες, ούτως ώστε να υπάρχει μια δέσμευση. Και είναι λοιπόν το οποίο επίσης είπα σε ό,τι αφορά την νεολαία και θέλω να το επαναλάβω, είναι το εξής, ότι φιλοδοξούμε να έχουμε λοιπόν το καινούριο Δημοτικό Συμβούλιο Νέων. Το καινούριο Δημοτικό Συμβούλιο Νέων το πιστεύω πάρα πολύ, διότι θα πρέπει, αν μη τι άλλο, τα αντίστοιχα 21 νέα άτομα, κορίτσια και αγόρια, να καθίσουν στα έδρανα του Δημοτικού Συμβουλίου σε άλλους χρόνους από τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, ούτως ώστε αυτά τα παιδιά να μας δίνουν σε όλους εμάς όχι τις κατευθύνσεις, τις αγωνίες τους και το τι θέλουν να πραγματοποιηθεί στην Άνδρο. Πρέπει τους νέους να τους κάνουμε συμμέτοχους στη διαδικασία. Γι' αυτό λοιπόν, τουλάχιστον σε ό,τι μας αφορά, η πρότασή μας είναι δεδομένη, τη λέμε δημόσια και είμαστε σίγουροι ότι θα την αντιληφθούν και θα την κάνουν πράξη το σύνολο των μελών του νέου Δημοτικού Συμβουλίου. Νέοι άνθρωποι είναι το αύριο. Προσπάθησα λοιπόν τη δικιά μου πλευρά να κάνω αυτό τον συνδυασμό και να παραδώσω στους νέους. Και το εννοώ αυτό το πράγμα. Δυστυχώς, όπως σας είπα, περάσαμε 1000 μίλια κύματα. Συνεχίζοντας λοιπόν, το οποίο θέλω επιπλέον να σας πω είναι ότι η τεχνολογία μας παρέχει μια εξαιρετική δυνατότητα, εκτός όλων των άλλων, να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε με τρόπους πλήρους διαφάνειας. Και όταν εννοώ πλήρους διαφάνειας, εννοώ λοιπόν ο προϋπολογισμός να βρίσκεται στο διαδίκτυο, ούτως ώστε να μπορείτε να δείτε σε πραγματικό χρόνο τις δαπάνες οι οποίες πραγματοποιούνται από λεπτό σε λεπτό. Και τι εννοώ. Χαρακτηριστικά, ο Γιώργος Ολάβδας πληρώνεται κάποια συγκεκριμένη ημέρα, άρα λοιπόν θα μπορείτε να το βλέπετε εσείς και θα βλέπετε το ταμιακό υπόλοιπο του Δήμου Άνδρου. Κυρίες και κύριοι, οφείλω να σας πω και να σας καταθέσω ότι ο συνδυασμός της πλειοψηφίας που διεκδικεί για μία ακόμη φορά την ψήφο σας αυτή τη στιγμή έχει πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι έχουν πει με την λογική ότι η γυναίκα σου, Δημήτρη, έχει κάνει δουλειά στο Δήμο, θα πρέπει να έρθεις να πλαισιώσεις το ψηφοδελτίο μου και θα πληρωθείς στο μέλλον. Έχουν λοιπόν δοθεί τηλεφωνικές εντολές για διάφορες εργολαβίες. Δυστυχώς είναι διαδικασίες τις οποίες εγώ για πρώτη φορά συναντώ. Όπως σας είπα, πάω 6 φορές στην κάλπη και τα φαινόμενα είναι πρωτόγνωρα. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα φτάναμε σε αυτή την λογική. Αντίθετα, περίμενα λοιπόν ότι θα πηγαίναμε σε μια λογική να ενώσουμε τον κόσμο. Και τι εννοώ. Εννοώ λοιπόν ότι τα ανεξάρτητα τοπικά συμβούλια, και εδώ θέλω να τονίσω ότι εμείς είμαστε μαζί με κάποιους άλλους υποψηφίους, όπου δεν κατεβάζουμε στις μικρές τοπικές κοινότητες ή ακόμα και στο Δήμο της Άνδρου μέσα, στην τοπική κοινότητα, δικό μας συμβούλιο. Δίνουμε τη δυνατότητα σε όλους εσάς, εφόσον λοιπόν υπάρχουν 2 κάλπες, να επιλέξετε τα ανεξάρτητα τοπικά συμβούλια. Και σας καλούμε να το κάνετε πράξη αυτό, διότι οι άνθρωποι αυτοί είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι κάτω από την ομπρέλα κανενός δημάρχου. Είναι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να βοηθήσουν τον τόπο. Η ουρανία είναι εδώ και πραγματικά πρέπει να τους δώσουμε ένα χειροκρότημα για αυτή την προσπάθεια, την οποία κάνει μαζί με τους άλλους καλούς συνεργάτες της. Και πραγματικά, δημόσια το λέω, βοηθήστε την, διότι έχει δώσει, αν θέλετε, τις δικές της εξετάσεις. Όπως αντίστοιχα έχουμε δώσει τις δικές μας εξετάσεις εμείς. Αντίθετα, η Δημοτική Αρχή που αυτή τη στιγμή έχει την ευθύνη, θεώρησε καλό ότι θα κατεβάσει 95 ανθρώπους με όλες αυτές τις παραμέτρους που ανέφερα. Έλα εδώ εσύ, έλα εδώ οι άλλοι, έλα εδώ οι άλλοι, έλα οι παράλληλοι. Και έτσι να κάνουμε ένα συμβούλιο και να δείξουμε ότι έχουμε δύναμη. Μα η δύναμη δεν βρίσκεται μέσα σε αυτή τη διαδικασία, χωρίς να υποτιμώ κανέναν άνθρωπο ο οποίος πήγε μέσα σε αυτό το ψηφοδέλτιο. Για να δείξει τι. Οι νέοι ορίζοντες έχουν δύσει. Οι νέοι ορίζοντες το έχουν καταλάβει, έχουν τελειώσει. Οι άνθρωποι σειρώμενοι δεν πάνε σε διαδικασίες για να δουλέψουν.
πάνε για να κλείσουν κάποια πράγματα και δυστυχώς την επόμενη μέρα θα βρεθούν μετέωροι. Οι άνθρωποι αυτοί δεν θα μπορούν να πληρωθούν. Και να είστε σίγουροι, τουλάχιστον εγώ, θα σας βγάλω στον αέρα ποιοι άνθρωποι δεν μπορούν να πληρωθούν. Αυτές οι διαδικασίες τελειώνουν με το Γιαννίση την επόμενη μέρα πρώτο πολίτη στο Δημαρχείο της Άνδρου. Δεν θα μπορεί να συνεχιστεί αυτή η διαδικασία. Ευχαριστώ. Οφείλω να συνεχίσω και να σας πω ότι ο Δήμος έχει μεγαλώσει πάρα πολύ σε ό,τι αφορά και το ανθρώπινο δυναμικό και ταυτόχρονα τα αυτοκίνητα τα οποία έχει. Έμεινα έκπληκτος όταν γινούσα στην Άνδρο και έβλεπα 63 αυτοκίνητα, κυρίες και κύριοι, έχει ο Δήμος Άνδρου και δεν έχει έναν χώρο να τα βάλει, να τα κλείσει και να τα ασφαλίσει, ούτως ώστε να ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται. Φαντάζεστε κάποιον από εσάς να έχετε 63 αυτοκίνητα, να είστε επιχειρηματίας και να τα έχετε στο δρόμο αφημένα? Πού είναι το νοικοκυριό που πρέπει να υπάρξει? 63 αυτοκίνητα λοιπόν είναι ο καθένας όπου θέλει. Και ένα λοιπόν το βρήκα σε μία μάτρα στην Αθήνα. Έχει σταλεί από το 2005. Πήγα λοιπόν, έβγαλα και μία φωτογραφία, την έχω αναρτήσει στο διαδίκτυο και τους λέω, παιδιά, πού είναι το αυτοκίνητο το οποίο ήταν για να πλένει τους κάδους? Και όλοι με κοιτούσαν και μου λέγανε, δεν ξέρω πού είναι. Ωστόσο όμως κατόρθωσα και το βρήκα το αυτοκίνητο, γιατί το είχαν στείλει σε μία μάτρα του Παπαϊωάννου, επειδή ο Παπαϊωάννου είναι ένας γνωστός στην Άνδρο κύριος, ο οποίος ασχολείται με τέτοιου είδους αυτοκίνητα. Και πήγα λοιπόν στο Λεωνίδα και μου λέει, Δημήτρη, είναι εδώ το αυτοκίνητο. Του έχω στείλει και τα χαρτιά, μου έχει δώσει και τα χαρτιά και του λέω, τι θα γίνει το αυτοκίνητο, πότε θα έρθει? Είναι 2018, πήγα το 18 εγώ εκεί. Λοιπόν, μου λέει, όταν με αποπληρώσουνε, και εγώ ευχαρίστως δεν έχω κανέναν λόγο να το κρατήσω εδώ πέρα. Φανταστείτε λοιπόν, όπως έλεγε η συγχωρεμένη γιαγιά μου, ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν και δεν ξέρουν. Λοιπόν, το έχουν αποδείξει, οπότε αν μη τι άλλο. Επειδή λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν κάνει αυτά που έπρεπε να κάνουν, είναι μια ομάδα η οποία πήρε ένα εξαιρετικά υψηλό ποσοστό, το οποίο το εξανέμισε σιγά σιγά, διότι αποφασίστηκε η λογική του ενός ανδρός αρχή. Και άρχισε λοιπόν και φιλορούσε. Φιλορούσε, χάθηκε η πλειοψηφία και τελικά επέρεται κάποιοι εκεί, απάνω στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι κατορθώσαμε εμείς να παίρνουν αποφάσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και πού είναι οι αποφάσεις οι οποίες έγιναν, αν θέλετε, πράξη, και πού είναι και πώς άλλαξε η ζωή των αδριωτών? Έχουμε φτάσει λοιπόν σε μια διαδικασία η οποία είναι ανίποτη σε ό,τι αφορά τόσο την καθημερινότητα, όσο αν θέλετε και το πώς οι άλλοι άνθρωποι μας βλέπουν γύρω-γύρω στα υπόλοιπα νησιά. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι θα πρέπει, αν μη τι άλλο, το καράβι να αλλάξει καπετάνιο. Κυρίες και κύριοι, το επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά. Πηγαίνετε σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση, ανεξάρτητα αν είμαστε πέντε, διότι δεν θα έχουμε αποτέλεσμα από την πρώτη Κυριακή, έχοντας γνώση τι ακριβώς έχετε βιώσει και ποιους μπορείτε να στείλετε επάνω στο Δήμο να σας εκπροσωπήσουν επάξια. Η κοινωνία της πληροφορίας μας δίνει τη δυνατότητα να τρέξουμε, αν θέλετε, διαδικασίες και να εξοικονομήσουμε πόρους, ούτως ώστε να κρατήσουμε χαμηλά τα δημοτικά τέλη και να νοικοκυρέψουμε τον τόπο. Και τι εννοώ? Έχουμε λοιπόν ένα βιολογικό, ο οποίος χωροθετήθηκε από τον ομιλόντα δίπλα από το σπίτι μας. Έκανα όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, ούτως ώστε να μπορέσει να γίνει το σωλήδι της Άνδρου, διότι όλοι φοβόντουσαν ότι ο βιολογικός δεν θα γίνει ποτέ στην Άνδρο. Όχι. Όταν υπάρχει μια καλή γνώση, όταν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι συνεργάζονται και όταν γίνονται μελέτες σωστές και όταν κλειδώνουν χρηματοδοτήσεις, όλα μπορούν να γίνουν. Και αυτό λοιπόν το αποδείξαμε, ότι μπορέσαμε λοιπόν να ολοκληρώσουμε αυτό το έργο. Και βεβαίως, σαφώς, δημοπρατήθηκε από τον εξαιρετικό κατά τα άλλα Μανώλη Βάμβοκα, ο οποίος νομίζω ότι είναι ανάμεσά μας. Μανώλη, μ' ακούς, μιλάς στο τηλέφωνο τώρα, για σένα λέω. Λοιπόν, και στη συνέχεια ολοκληρώθηκε από τον αείμνηστο Γιάννη Γλινό. Έτσι λοιπόν είναι αυτό που είπα, ότι πρέπει να υπάρχει συνέχεια στη διαδικασία. Έτσι λοιπόν απολαμβάνουμε
όλοι μας αυτό το έργο και εκείνο το οποίο πρέπει να γίνει και δεν έχει γίνει τα τελευταία 2 χρόνια αφότου έχει λειτουργήσει, είναι η σύνδεση πάρα πολλών περιοχών. Θα πρέπει λοιπόν, αν μη τι άλλο, να ολοκληρωθεί η διαδικασία από πλευρά σας, αλλά θα πρέπει όμως και η τιμολογιακή πολιτική η οποία εφαρμόζεται από το Δήμο να είναι ανάλογη, ούτως ώστε να μπορέσετε εσείς να ανταποκριθείτε, διότι όσο περισσότεροι γίνουν, αν θέλετε, οι άνθρωποι, τα σπίτια, τα νοικοκυριά τα οποία συνδεθούν, τόσο μπορούμε να πηγαίνουμε αντιστρόφως προς τα κάτω τα δημοτικά τέλη. Πρέπει λοιπόν, χρησιμοποιώντας την καινοτομία και την κοινωνία της πληροφορίας, να μπορούμε να ελέγχουμε τα τηλεοστάσια. Φανταστείτε ότι έχουμε ήδη έναν ενεργό βιολογικό στη χώρα. Θα πέσουν τώρα λίμματα και από τη μεριά των Λιβαδίων, μετά από μελέτη και προσπάθειες που έκανε ο Αλκιβιάδης ο Τάτος, και τον οποίον εγώ προσωπικά οφείλω να, αν μη τι άλλο, να εξάρω τις προσπάθειές του και να τον ευχαριστήσω δημόσια για το πόσο πολύ βοηθάει την κοινωνία της Άνδρου, και ταυτόχρονα θα, εφόσον και ολοκληρωθούν οι διαδικασίες του αγωγού, ο οποίος έρχεται από το Βακόνι και καταλήγει στην περιοχή του Ματζαβελάκη, θα πρέπει λοιπόν να μπουν και η Μεσαριά και τα υπόλοιπα άλλα χωριά. Ένα άλλο ξύμορο το οποίο συμβαίνει και πρέπει να το υπερτονίσω είναι το εξής, ότι ενώ υπάρχει ο αγωγός των στενιών, δυστυχώς δεν έχει ενωθεί κανένα σπίτι μέχρι τώρα από τις στενιές. Άλλο παράξενο το οποίο συμβαίνει, δεν το ξέρω. Άρα λοιπόν όλα αυτά τα πράγματα μαζί με τη δημιουργία μιας δημοτικής επιχείρησης ίδρυψης αποχέτευσης είναι δεδομένα ότι πρέπει να γίνουν την επόμενη στιγμή. Από το 2002 έχω αφήσει σε συρτάρια του Δήμου τις μελέτες που κατά τα άλλα ο Θεοδόσης δεν βρίσκει μαζί με άλλες 22 μελέτες που είχα αφήσει για ένα άλλο πρόγραμμα, σας το πω στη συνέχεια. Έχω αφήσει λοιπόν αυτή την μελέτη της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυσης Αποχέτευσης, διότι δεν μπορούν να προχωρήσουν οι διαδικασίες με 2 βιολογικούς, ένα της χώρας, ένα του Κορθίου, και άλλους 2 που θα έρθουν στο Γάβριο και στο Μπατσί. Εκεί ακόμα βρισκόμαστε, δυστυχώς πέρασαν 5 χρόνια στη διαδικασία των μελετών. Πρέπει λοιπόν να δούμε με ένα σύγχρονο τρόπο, με μια σύγχρονη ματιά, πώς θα μπορέσουμε να εφαρμόσουμε όλες αυτές τις τεχνικές που θα δώσουν την δυνατότητα να κρατήσουμε πολύ χαμηλά τα δημοτικά τέλη, να βοηθήσουμε τους νέους επιχειρηματίες, να βοηθήσουμε τους δημότες, διότι θα πρέπει, αν μη τι άλλο, να καταθέσω και να πω ότι δυστυχώς στο νησί της Άνδρου, στη μεγάλη του πλειοψηφία, ο πληθυσμός του είναι γυρασμένος. Πρέπει λοιπόν, αν μη τι άλλο, εμείς να έρθουμε αρρωγή σε αυτήν την διαδικασία των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν τη δικιά τους καθημερινότητα και να έχουμε τα τέλη σε τέτοια σημείο που να μπορούν να ανταποκρίνονται. Δεν μπορεί άνθρωποι με 300 και 400 ευρώ να τους στέλνω με λογαριασμούς οι οποίοι είναι τερχορισμένοι κιόλας. Χαρακτηριστικά πλήρωσα λογαριασμό προχθές του πατέρα μου, ο οποίος ήταν το 2017 της ίδρυψης. Δεν νοείται λοιπόν ότι αυτά την επόμενη μέρα δεν θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί. Είναι θέματα τα οποία θα πρέπει να τα δούμε από την πρώτη στιγμή και ούτως ώστε να τρέξουμε και να προχωρήσουμε. Άρα λοιπόν, εκείνο το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι ωραίοι δρόμοι που δεν γίνονται, και μιας και ανέφερα δρόμο, να σας πω λοιπόν ότι έχω μια κοστολόγηση για 2.300 μέτρα όπου σπάμε καθημερινά όλοι τα αυτοκίνητά μας και αναφέρομαι χαρακτηριστικά από το Ματζαβελάκι μέχρι 2 λεπτά. Το Ματζαβελάκι έχω την κοστολόγηση. Το Βακόνι θα σας το φτιάξουν κάποιοι άλλοι, κυρία Χλάδη. Σας ακούω. Ακούστε λοιπόν τι θα πω και θα σας πω τα υπόλοιπα. Λοιπόν, έχω λοιπόν κοστολόγηση και είμαι πολύ συγκεκριμένος, διότι όπως σας είπα έχω βρεθεί 6 φορές σε αυτή τη διαδικασία και οφείλω να λέω αλήθειες και πράγματα που ξέρω που μπορώ να κάνω την επόμενη μέρα. Δεν είναι προσωπικό για εσάς, είναι πολύ συγκεκριμένο για αυτούς που μέχρι τώρα μας κυβερνούν, που είπαν λόγια και έγιναν αέρας. Έχω λοιπόν μια κοστολόγηση όπου ξεκινάει από την περιοχή του ξενοδοχείου Ματζαβελάκη και καταλήγει στη στροφή Ρεγκούκου, εκεί που είναι η παλιά Δοδόνη ή τον Τελάρτε σήμερα. 2.300.000 κόστος, 290.000 ευρώ. Διαιρέστε λοιπόν 300.000 ευρώ για 5 χρόνια να δείτε τι σημαίνει. Και αναφέρομαι σε πλήρη καθαίρεση όλου του οδοστρώματος, την τοποθέτηση 100 φρεατίων και γενικώς την διευθέτηση των πεζοδρομίων. Δεν μιλώ άσφαλτο πάνω στην άσφαλτο. Αυτό είναι τελειωμένο και δεν πρόκειται να εμφανιστεί εφόσον εμείς είμαστε
οι άνθρωποι οι οποίοι θα αναλάβουμε τις τύχες ξανά του νησιού. Φανταστείτε λοιπόν, περάσανε 5 χρόνια και πέφτουμε στις ίδιες λακκούβες. Έλεος πια. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα δίκτυα, τα οδικά, είναι εξαιρετικό ότι η περιφέρεια η οποία είναι υπεύθυνη έχει βγάλει κονδύλια. Όμως δεν υπήρξε η απαιτούμενη συνεργασία. Και εδώ λοιπόν είναι εκείνο το οποίο θέλω όχι απλά να τονίσω, θέλω να υπερτονίσω. Την επόμενη μέρα, δήμαρχος και έπαρχος πρέπει να κάθονται σε ένα τραπέζι. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ποιο είναι το επαρχιακό δίκτυο και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ποιο είναι το δημοτικό δίκτυο. Ξέρουμε λοιπόν ότι θα πρέπει, αν μη τι άλλο, να ξεχωρίσουμε ακριβώς αυτά τα δύο δίκτυα και να δούμε τι μπορεί να κάνει ο ένας και τι μπορεί να κάνει ο άλλος. 1,5 εκατομμύριο ευρώ το οποίο δόθηκε στην περιφέρεια δεν ήταν ένα μεγάλο κονδύλι, ήταν ένα κονδύλι μεν, αλλά στην επόμενη τετραετία πρέπει να διεκδικήσουμε πολύ περισσότερα χρήματα, διότι δυστυχώς το δικό δίκτυο είναι πάρα πολύ μεγάλο. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει αυτή η αγαστή συνεργασία, εποφελία εσάς των δημοτών. Σε ό,τι με αφορά, όποιον επιλέξετε έπαρχο, ο Κώστας ο Ίσαρης είναι εδώ και τον ευχαριστώ, χειροκροτήστε τον, κατεβαίνει με το ψηφοδέλτιο του κυρίου Γλινού και νομίζω ότι έχει έρθει και ο Δημήτρης ο Λάσκαρης. Είναι εδώ. Λοιπόν, ναι, Δημήτρη, σήκω πάνω σε εδώ, ναι, είσαι και εσύ ψηλό σαν και εμένα. Λοιπόν, με τον κύριο Χατζημάρκο. Λοιπόν, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι και εκείνοι αγωνίζονται στο επίπεδο της περιφέρειας και τουλάχιστον εγώ δημόσια, αν θέλετε, καταθέτω την άποψή μου ότι θα συνεργαστώ με όποιον εσείς επιλέξετε. Είναι δικό σας αναφέρετο δικαίωμα. Ούτως ώστε να παραδώσουμε από κοινού έργο το οποίο οφείλουμε να το δώσουμε σε όλους εσάς τους δημότες. Σε ό,τι αφορά τη διαχείριση γενικότερα των δικτύων, θα πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν... Έχουμε λίγο θέμα αυτό. Κύριε Γιώργο, σας ακούμε και εμείς τώρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Να είστε καλά. Λοιπόν, εκείνο το οποίο θέλω να πω σε ό,τι αφορά τα δίκτυα τα ίδρυυσης, τα οποία δυστυχώς θα πρέπει να τα δούμε ξανά από την αρχή και να πρέπει, αν μη τι άλλο, τις μελέτες τις οποίες έχει κάνει ο εξαιρετικός Πισίας, θα πρέπει να τις δούμε και να τις χρηματοδοτήσουμε, γιατί είναι αμαρτία να μην μπούμε και εμείς στη λογική των μικρών ανασχετικών φραγμάτων και όχι των φαραωνικών έργων. Είναι λοιπόν προτεραιότητά μας και δεσμευόμαστε για μία ακόμη φορά. Θα έχετε δει, αν θέλετε, τις αναφορές αυτές οι οποίες έχουν γίνει κατά κόρον από το διαδίκτυο και σαφώς μας βρίσκουν απολύτως σύμφωνους. Ελπίζω λοιπόν ότι με την καλή συνεργασία όλων των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου επιτέλους η Άνδρος να αποκτήσει τα μικρά ανασχετικά φράγματα σε όλες τις ευρύτερες περιοχές, τόσο τη δική μας, όσο του Κορθίου, όσο και του Γαβρίου. Όμως, είπα προηγουμένως ότι η Άνδρος δυστυχώς και ο πληθυσμός της είναι στη μεγαλύτερη του πλειοψηφία γερασμένος. Πρέπει λοιπόν, αν μη τι άλλο, η προτεραιότητά μας να είναι η υγεία και εννοώ η δημόσια υγεία. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα άλλο οξύμορο. Έχουμε 3 γιατρούς στο Δημοτικό Συμβούλιο, οι οποίοι 3 γιατροί με προεξάρχοντα τον ίδιο τον Δήμαρχο, τον Διαμαντή τον Θοδωράκη και τον Ανδρέα τον Βόσο, οι οποίοι δυστυχώς αυτό το κομμάτι δεν το έχουν βάλει σε καμία προτεραιότητα. Αυτό έχει ένα αποτέλεσμα, δυστυχώς, το κέντρο υγείας να μην έχει την πλαισίωση, τη στελέχωση με γιατρούς ειδικοτήτων. Θα πρέπει λοιπόν, αν μη τι άλλο, η Άνδρος να αποκτήσει όλες τις ειδικότητες εκείνες, όπως τα αντίστοιχα κέντρα υγείας της Πάρου, της Νάξου και των υπολείπων άλλων Κυκλάδων. Η δημόσια υγεία είναι αγαθό το οποίο όλοι πρέπει, αν θέλετε, να το παίρνουμε ισότιμα. Δεν μπορούμε λοιπόν να είμαστε επαναπαυμένοι. Στοχοθετούμε λοιπόν στον άνθρωπο και λέμε μαζί με το συγκεκριμένο ότι η μονάδα τεχνητού νεφρού είναι μέσα στις δικές μας προτεραιότητες. Η Γιάννα Ελευαντή, όταν άκουσε ότι εγώ μετά από 9 χρόνια, αν θέλετε, απουσίας, έρχομαι ξανά μπροστά σας, θέλησε, κυρίες και κύριοι, μόνη της να έρθει κοντά μας και να πλαισιώσει το ψηφοδέλτιό μας. Δεν της το είπα εγώ, η Γιάννα το αποφάσισε από μόνη της, διότι ήξερε ότι στις προσπάθειές της στο παρελθόν και όχι μόνο όταν ήμουν δήμαρχος αλλά και μετέπειτα την βοηθούσα για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτή τη μονάδα πράξη. Δυστυχώς και αυτό, αν θέλετε, λιδωρήθηκε
από κάποιους ανθρώπους ότι έβαλε και τη Γιάννα μέσα. Όχι, κυρίες και κύριοι. Απευχόμεθα να βρίσκεται κάποιος σε αυτή την κατάσταση υγείας. Όμως υπάρχουν πολλοί συμπατριώτες μας και αν μη τι άλλο, ευελπιστούμε ότι εμείς θα μπορέσουμε να εμπνεύσουμε, θα μπορέσουμε να προσεγγίσουμε το Ίδρυμα Μωραΐτη, ούτως ώστε να υπάρξει αυτή η μονάδα της αιμοκάθαρσης τόσο για τους ανδριώτες, όσο και για τους άλλους συνανθρώπους που θα επισκέφτονται το νησί της Άνδρου. Βλέπετε λοιπόν ότι, αν μη τι άλλο, ο Δήμος έρχεται μέσα από ένα πλέγμα δράσεων και δραστηριοτήτων, όπου θα πρέπει να προσφέρει καθημερινά το καλύτερο εαυτό, ούτως ώστε οι δημότες να προάγουν το βιωτικό τους επίπεδο και να ζουν από καλά έως καλύτερα. Θέλω λοιπόν να επαναλάβω και να πω ότι η καθημερινότητά μας θα πρέπει να αλλάξει. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώς θα αφήσουμε το δικό μας αποτύπωμα και θα έχουμε ψηλά το κεφάλι κοιτάζοντάς σας όλους εσάς την επόμενη μέρα. Θέλουμε λοιπόν, αν μη τι άλλο, να λειτουργήσουμε στο εμείς και όχι στο εγώ. Θέλουμε λοιπόν να είμαστε οι άνθρωποι οι οποίοι θα προσπαθούμε καθημερινά ούτως ώστε οι νέοι επιχειρηματίες να μπορέσουν να έχουν περισσότερη δουλειά και να μην υπάρχει ένας μακρύς χειμώνας μέσα σε αυτό το νησί όπως τον έχουμε βιώσει τα τελευταία χρόνια. Θέλουμε λοιπόν να σας πούμε ότι δεν είμαστε τίποτα το ιδιαίτερο, τίποτα το εξαιρετικό. Είμαστε οι άνθρωποι της διπλανής πόρτας και είμαστε οι άνθρωποι της πραγματικής προσφοράς. Με αυτές τις κουβέντες, με αυτά τα λόγια, και για να μην γίνω καθόλου κουραστικός, θα θέλω, αν μη τι άλλο, να φωνάξω όλους τους καλούς συνεργάτες που θα έρχονται ο ένας-ένας δίπλα μου, να σας τους παρουσιάσω. Ελάτε, έλα Νίκο, ναι. Να κάνουμε την αρχή. Είναι ο Νίκος ο Μαμάης, ο οποίος πλαισιώνει αυτή την προσπάθεια. Παρακαλώ. Είναι ο Θανάσης ο Χαραλαμπόπουλος. Είναι ο Βαγγέλης ο Χαζάπης. Η επόμενη, παρακαλώ. Είναι η Βασιλική Αδαμοπούλου. Είναι η Στέλλα Εκατορούση. Είναι ο Μινάς ο Κούμας. Είναι η Δέσποινα η Ευστρατιάδου. Είναι η Χριστίνα η Τσομαρέλη. Είναι ο Γιώργος ο Παπαδάκης. Είναι η Χαρίχλια η Δανιόλη. Είναι ο Γιώργος ο Λάβδας. Είναι ο Γιάννης ο Κοντρονάκης. Και είναι ο αγαπητός Γιώργος Μαρμαράς. Και είναι που άφησε τελευταίος να έρθει ο Νίκος ο Στεφάνου. Κυρίες και κύριοι, εκείνο το οποίο αν θέλετε προτάξαμε και είπαμε, και αυτό ήταν μια σκέψη ενός καλού φίλου του Γιάννη, του Γιώτη. Άνδρος λοιπόν η πρώτη μας σκέψη. Η πρώτη μας σκέψη κάθε μέρα που ξυπνάμε και ευχαριστούμε τον Θεό για τη ζωή που ζούμε, για τη ζωή που θέλουμε να κάνουμε ακόμα καλύτερη. Θα μπορούσα να σας πω πάρα πολλά ακόμα. Τα κρατώ, διότι με τη δική σας ψήφο θα είμαστε εκείνοι οι οποίοι θα δημιουργήσουμε την επόμενη μέρα. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή ψήφο και όλα στο καλό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μήπως θέλει κάποιος εκ των συνεργατών να πει δύο κουβέντες.